Γεια σας, είμαι η Δήμητρα. Ναι. Ακούει ναι, τη φωνή μου. Ακούς. Πολύ καλά. Είμαι 17 χρονών. Έχω πριν 2 χρόνια έκανα παρέα με την 30χρονη γυναίκα, τη Λορένα. Δεν λέμε αν θέλεις ονόματα και τα λοιπά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι ένα όνομα που είναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Την ευγάζουν κατηγορούμενα, αλλά η κοπέλα δεν έχει μπλεχτεί κάπου. Ίσα θέλει να με αποτρέψει από όλο αυτό που γίνεται. Είναι αθώα. Όπως είπα και σε κάποιους δημοσιογράφους, άλλοι πρέπει να ήταν μέσα και άλλοι είναι. Ποιοι έπρεπε να είναι μέσα, όπα. Ποιοι έπρεπε να είναι μέσα και δεν είναι. Αλλά μας λες σε ποιους αναφέρεται. Η 25χρονη Έλενα που την πιάσανε ευτυχώς χθες. Που παίρνει μικρά κοριτσάκια, όχι 17 χρονών. Μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες, 14 και 15 χρονών. Τα ξέρεις. Δεν μιλάμε για 17 και άλλοι. Ναι. Όχι, αυτή που συνελήφθη 25χρονη Έλενα. Υπάρχει κι άλλη. Αυτή που συνελήφθη χθες. Αυτή. Εσύ γνωρίζεις ότι... καμία άλλη. Εσύ, Δήμητρα, γνωρίζεις ότι υπάρχουν αυτά τα κοριτσάκια 14 και 15. Τα γνωρίζεις αυτά τα παιδιά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να, δεν μπορώ να πω. Όχι βέβαια, αλλά λέω αν τα γνωρίζεις. Ούτε να πω, ναι. Δήμητρα, ναι, τα γνωρίζω, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Προωθείς υπόθεση... πελάτες, Δήμητρα, η Έλενα. Τα προωθείς σε πελάτες επιχρήμαση, αυτό μας λες. Ναι, κάπως έτσι πείτε το, ναι. Εσύ πόσα λεφτά έπαιρνες. Και για τι ηλικίες μιλάμε. Εγώ 150. 150 τα έπαιρνες εσύ. Ναι. Όλα. 150 όλα εσύ. Όλα εγώ, όλα για μένα. Δήμητρα, επειδή αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, η υπόθεση που αποκάλυψε η αστυνομία αναφέρει ότι εσύ είσαι θύμα μαστροπίας, ένα ανήλικο θύμα μαστροπίας. Τώρα εσύ μας λες ότι δεν ήσουν είναι θύμα. Είναι ψέματα κανενός. Η αστυνομία. Ή πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί ανατρέπει την υπόθεση. Άρα μιλάμε για αυτοδιάθεση εδώ. Ναι. Ανατρέπεται η υπόθεση. Δεν φταίει κανένας, δεν με έχει βάλει κανένας. Δεν με έχει βάλει κανένας για δουλειά. Μόνη μου τα έκανα όλα. Πώς τα έκανες, περίμενε, πώς τα έκανες μόνη σου. Με ποια τεχνική. Έβρισκα πελάτες. Έβρισκα πελάτες από το Instagram.